Να ευχηθούμε σε αυτό το γλυκύτατο κορίτσι, στη Σοφία μας, αυτό το υπέροχο πλάσμα, καλή επιτυχία καταρχάς. Mm-hmm. Γιατί οι περιοδίες, παιδιά, θέλω να σας πω, δεν είναι τόσο απλές όσο νομίζουμε. Κρύβουν πολλή κούραση, πολλές μετακινήσεις. Είναι γενικά. Άσχημες συνθήκες σε πολλά θέατρα που δεν έχετε καμαρίνια να αλλάξετε. Χωρίς καμαρίνια, χωρίς μεθορύβους, τέλος πάντων. Ναι. Είναι όμως απ' την άλλη και πάρα πολύ ωραίο όταν συμβαίνουν τα όνειρά σου. Φαντάζομαι, χωρίς να θέλω να πάρω θέση, γιατί έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε για πάντα, ότι δεν παίρνουμε, ειδικά εμείς που το έχουμε ζήσει όλο αυτό λίγο πιο έντονα. Καλά, και η υπόθεση εκδικάζεται, έτσι. Ακριβώς, δεν παίρνουμε. Χωρίς λοιπόν να θέλω να πάρω θέση καμία, γιατί δεν έχω και λόγο να πάρω θέση ποια είμαι. Φαντάζομαι ότι θα είναι μια συνεργασία που θα ακούστουν πολλά. Δηλαδή, από τη μία κάποιος θα πει: ναι, καλά κάνεις, δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεση. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να δήλωσε και να κατέθεσε μια πληγή του. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι σε κάποιον άλλον μπορεί να μην έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο. Απ' την άλλη, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα πούνε πώς γίνεται πώς με κάποιον άνθρωπο που υπάρχει κάτι χωρίς να έχει εκδικαστεί, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό, και χωρίς να έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη, εσύ να το ρισκάρεις. Πάντως, υπάρχει και ένα λιθαράκι, επειδή όπως το προείπε και η Δανάη, οι υποθέσεις βρίσκονται στα δικαστήρια. Ακριβώς. Υπάρχει όχι ένα λιθαράκι. Όλες, όχι όλες. Κυμούλη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Υπάρχει ένα λιθαράκι που ίσως να μας άφησε πίσω, είτε συνέβησαν είτε δεν συνέβησαν κάποια πράγματα που βγήκαν με το Me Too. Θεωρώ ότι οι συνθήκες οι θεατρικές από εδώ και στο εξής, είτε έγιναν είτε δεν έγιναν, γιατί είπαμε εκδικάζεται, θα είναι καλύτερες. Δηλαδή, εφόσον έγινε όλο αυτό γύρω από το όνομα του κυρίου Κιμούλη, από εδώ και στο εξής, είτε δικαιωθεί είτε δεν δικαιωθεί ο κύριος Κιμούλης, εγώ φαντάζομαι ότι η συνθήκη σε ένα θείασο με τον κύριο Κιμούλη θα είναι σαφώς καλύτερη. Από τη στιγμή δεν που υπάρχει μόνο αυτό. Με τον κύριο Κιμούλη. Νομίζω ότι γενικά σε όλα όλους τα πράγματα πλέον είναι οι άνθρωποι πιο ψύχρεμοι. Δεν ξέρω για το συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν έχω συνεργαστεί ποτέ. Αλλά νομίζω ότι γενικά όλοι πάθαμε ένα σοκ. Βέβαια, δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές ακόμα και εμείς οι ίδιοι, γνωρίζοντας πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να μεταφέρουμε, λέμε τώρα πώς το χειριζόμαστε αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εργαλειοποιήσει το Me Too. Υπάρχουν άνθρωποι όπως, ας πούμε, η Ζέτα ή οποιοδήποτε άνθρωπος κατέθεσε την αλήθεια του, που είχαν να πούν αυτά που είχαν να πούν. Είναι ένα πράγμα που είναι δύσκολο, παιδιά. Εγώ από την αρχή λέω να αφήσουμε τα πράγματα στη δικαιοσύνη. Και εγώ λέω να αφήσουμε και στη Σοφία Πογιατζάκη, που είπε ότι εμένα μέχρι στιγμής τα πράγματά μου είναι καλά. Βέβαια, και εγώ αυτό που είδα. Αυτό, να σε γοητεύει, και γι' αυτό συνεργάζεται κιόλας. Κάτι πήγες να πεις, συγγνώμη. Όχι, όχι. Νομίζω με καλύψατε και δύο. Εγώ ήθελα να πω απλά ότι είναι σεβαστό κάθε άνθρωπος να θέλει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Γιατί επανειλημμένος η Σοφία είχε πει ότι για μένα αυτός ο άνθρωπος είναι ένας πολύ άξιος και θα το ήθελα. Το είδαμε, δεν είχε αναφερθεί και παλιότερα, έτσι. Ναι. Σε δηλώσεις που είχε κάνει. Ναι, στον Άρη. Στον Άρη. Και ελπίζουμε να μείνει έτσι πάντα χαρούμενη. Το αξίζει. Και καλή επιτυχία να του ευχηθούμε. Ναι, η Παράσταση θα ταξιδέψει στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και έτσι με αυτό το ταξίδι σας πάω κι εγώ παρακάτω στο επόμενο θέμα.